Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον και το κεφάλαιο Κάπα. 20 κεφάλαιο, Κάπα κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 957. Τη δε πρώτη μέρα της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείο το πρωί, ενώ είναι το σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς: «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήλθεν λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχονται στο μνημείο. Έτρεχον δε και οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος στο μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα. Δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθεν στο μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο είναι το επισκεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε εισήλθε και ο άλλος ο μαθητής, ο ελθόν πρώτος στο μνημείο και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτη την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία εις τα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω, ενώ λοιπόν έκλαιεν και έκυψεν στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ή μάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς πόδας εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού, και λέγουσι προς αυτήν εκείνη: «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς: «Διότι εσήκωσα τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού νιστάμενον και δεν ήξευρε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν: «Κύριε, αν εσύ εσήκωσα σε αυτόν, υπέμει που έθεσα σε αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μαρία», και εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν: «Ραβουνί», το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς: Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και προς τον Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν: «Αμήν». Έφτασε πια το πλήρωμα του χρόνου. Ο Κύριος μας κατά τας γραφάς πέθανε, σταυρώθηκε και πέθανε για τις αμαρτίες μας και οι άνθρωποι είπαν για να μην γίνει η δευτέρα πλάνη χειρότερη από την πρώτη, εκεί που ετάφη και τον έθαψε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, πλούσιος, έντιμος βουλευτής, ο οποίος περίμενε τη Βασιλεία του Θεού, να βάλουν φύλακες, ώστε να μην έρθουν οι μαθητές το βράδυ και κλέψουν το πτώμα, το σώμα, και πούν ότι αναστήθη, γιατί έτσι είχε πει πριν πεθάνει ότι θα αναστηθεί. Ξημερώματα λοιπόν, οι γυναίκες οι οποίες παρακολούθησαν την ταβή του Ιησού, η Μαρία, η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Κυρίου, που την αποκαλούν η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή, και η Σαλόμη και πιθανόν και άλλες γυναίκες, πήγαν να αλείψουν με μύρο κατά το έθος των Ιουδαίων το σώμα του πεθαμένου Κυρίου τους, τον οποίον αγαπούσαν τόσο πολύ. Καθώς πήγαιναν στο δρόμο αναρωτιόντουσαν ποιος θα αποκυλήσει το λίθο, γιατί το μνημείο ήταν νέον και σφραγίστηκε με λίθο, αλλά και φύλακες το φρουρούσαν. Καθώς όμως πλησίασαν, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, μάλιστα πριν πλησιάσουν έγινε σεισμός μεγάλος, απεκυλήθη ο λίθος και ο Κύριος μας αναστήθη. Όταν πλησίασαν οι γυναίκες είδαν αγγέλους, έναν άγγελο που τους λέει: «Τι ζητείτε?» «Το ζώντα μετά των νεκρών δεν είναι εδώ, φύγετε». Και πράγματι φοβισμένες, χωρίς να πιστέψουν όμως στην Ανάσταση του Κυρίου, έφυγαν η δε Μαρία η Μαγδαληνή
πήγε και συνάντησε τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους είπε, όχι για τον άγγελο, αλλά τους είπε φοβισμένοι, χωρίς πίστη, ότι το μνημείο είναι άδειο, πήρανε το σώμα. Έτρεξαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πιο γρήγορος ο Πέτρος, μπήκαν μέσα. Πρώτος ο Πέτρος, ύστερα ο Ιωάννης, και διαπίστωσαν με έκπληξη ότι δεν υπήρχε εκεί σώμα. Είδαν τα σάβανα τακτοποιημένα, το σουδάριο τακτοποιημένων χώρια. Και εκείνη τη στιγμή η Γραφή λέει ο Ιωάννης ήταν ο πρώτος ο οποίος πίστεψε. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο σφόδρα αγαπητός μαθητής του Κυρίου ήταν ο πρώτος ο οποίος πίστεψε, αν και δεν είδε. Φύγανε και γύρισαν στα ίδια. Η Μαρία Μαγδαληνή όμως επέστρεψε. Γιατί ήταν τόση η αγάπη της. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η αγάπη κινεί. Κινεί τον πιστό άνθρωπο, η αγάπη για τον Χριστό. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, κάθεσαι σπίτι σου και ησυχάζεις. Κοιμάσαι με έναν φυσικό ύπνο και νομίζεις ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ή δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Κοιμόμενος. Ο πνευματικός άνθρωπος, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αγάπη, ψάχνει να βρει τον Χριστό. Και μάλιστα η Μαρία η Μαγδαληνή μόνη της επιστρέφει έστω και πεθαμένο. Και θα τον βρει. Γιατί όποιος ψάχνει να βρει τον Χριστό, ο Χριστός θα τον βρει. Ο Χριστός βρίσκει αυτούς που τον ψάχνουν. Επισκέφτεται αυτούς που τον ζητάνε. Πήγε εκεί, είδε μέσα με έκπληξη στο μνημείο δύο αγγέλους να κάθονται ένας από την μια μεριά και ένας από την άλλη και να τις λένε ότι αναστήθηκε. Αλλά το κήρυγμα από τους αγγέλους δεν φέρνει αναγέννηση. Δεν φέρνει πίστη. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Γι' αυτό και το κήρυγμα δεν γίνεται με αγγέλους. Γίνεται με ανθρώπους. Και ενώ ήταν μόνη της και σκεφτόταν ποιος πήρε το σώμα του Κυρίου της, αισθάνεται πίσω της κάποιον γυρίζει, νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός, ήταν κλεισμένα τα μάτια της και του λέει μήπως εσύ το πήρες, κλαίγοντας. Και αποκαλύπτεται σε αυτήν που τον αγαπάει. Αδελφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Έχει ιδιαίτερες αποκαλύψεις και ιδιαίτερες εμπειρίες και ιδιαίτερη σχέση ο άνθρωπος του Θεού που αγαπάει τον Χριστό με τον Χριστό. Δημιουργείται μια ιδιαίτερη σχέση. Και χωρίς να τον γνωρίσει, ακούει τη φωνή του, γνώριμη φωνή. Μαρία. Και εκείνη τη στιγμή άνοιξε η καρδιά της, άνοιξαν και τα μάτια της και τον γνώρισε. Ραβουνή, Κύριέ μου, αγαπημένε μου Κύριε. Και έτρεξε για να πέσει επάνω του, αλλά ο Κύριος λέει μη μου άπτου, μη μ' αγγίζεις. Μη μ' αγγίζεις, δεν ήρθε η ώρα να αποκαλυφθώ στους ανθρώπους, πρέπει πρώτα να πάω στον πατέρα μου. Και η Μαρία η Μαγδαληνή φεύγει και πάει πάλι στους μαθητάς. Στον δρόμο της συναντάει μαζί με άλλες γυναίκες, στον δρόμο της συναντάει ο Χριστός και τους λέει πηγαίνετε στους αδελφούς μου και πέστε τους να πάνε στη Γαλιλαία γιατί εκεί θα τους συναντήσω. Οι φύλακες τρομοκρατήθηκαν με την Ανάσταση, έφυγαν
και πήγαν στους γραμματείς και στους φαρισαίους και στους αρχιερείς. Και είπαν ότι αναισθήθη. Η αλήθεια όμως δεν χωράει στην καρδιά τους. Δεν μπορούν να δεχτούν την αλήθεια από απιστία και προσπαθούν την αλήθεια να την καλύψουν με ένα ψέμα. Πάρτε χρήματα και όποιος σας ρωτήσει να τους πείτε ότι δεν πέθανε, αλλά το βράδυ οι μαθητές έκλεψαν το σώμα και λένε ότι αναισθήθη. Όμως αυτό το ψέμα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην αλήθεια. Γιατί? Γιατί δεν έχει λογική το ψέμα να σταθεί. Ενώ η αλήθεια είναι σε απόλυτη λογική Θεού και ανθρώπων. Δεν έχει λογική, γιατί τον φυλάγανε στρατιώτες. Πώς κοιμηθήκαν όλοι ταυτόχρονα? Αλλά έστω και κοιμηθήκαν όλοι ταυτόχρονα, παρόλο που η ποινή τότε στους Ρωμαίους του κοιμισμένου φρουρού ήταν θάνατος. Αλλά έστω και κοιμηθήκαν όλοι ταυτόχρονα, δεν ξύπνησαν όταν απεκύλησαν τον λίθο οι μαθητές. Σκεφτείτε ότι αυτό το ψέμα υπάρχει και ακόμη, αλλά απευθύνεται σε ανόητους ανθρώπους. Δεν ξύπνησαν όταν οι μαθητές υποτίθεται ότι κύλησαν τον λίθον. Και καλά δεν ξύπνησαν. Όταν πήγαν και μπήκαν μέσα να κλέψουν το σώμα, δεν το πήραν γρήγορα να φύγουν, αλλά κάθισαν και έβγαλαν σιγά σιγά τα σάβανα και τα τακτοποίησαν με τάξη, κανένα φόβο. Και μετά πήραν και το σουδάριο και το τακτοποίησαν με τάξη εκεί. Παράλογα πράγματα. Και έφυγαν τρεχάλα και δεν τους πήρε κανένας είδηση, κανένας φρουρός. Και αν είναι αλήθεια ότι το κλέψαν, γιατί τους πλήρωσαν οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και οι Αρχιερείς? Για να πούνε την αλήθεια? Γιατί τους δωροδόκησαν? Αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός αναισθήθη. Αλληλούια. Είναι αναισθημένος. Ό,τι και να λέει ο ψεύτης και τα παιδιά του ψεύτη, ο Χριστός αναστήθηκε. Και όχι μόνο αναστήθηκε, αλλά και αναλήθηκε. Και όχι μόνο αναλήθηκε, αλλά στέκεται και στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται για μας. Και όχι μόνο προσεύχεται για μας, αλλά είναι και ανάμεσά μας. Αλληλούια. Είναι αναισθημένος. Αυτά ακούει ο διάβολος και τρίζει τα δόντια του. Τον κλέψανε το σώμα του. Ανοησίες που έχουν αποτέλεσμα σε αυτούς που, όπως λέει η Γραφή, αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένον. Σε αυτούς που δεν έχουν καμία λογική της αιώνιας ζωής. Στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Διότι απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου για να πιστεύουν σε ανοησίες που δεν στέκουν σε καμία λογική, ούτε θεϊκή ούτε και ανθρώπινη. Αλλά ποιοι τα πιστεύουν? Οι απολυμμένοι. Γιατί? Γιατί απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου τους ετύφλωσε το μυαλό, τους έκανε φυτά, για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και αν δυσκολεύονται οι μαθητές να πιστέψουν, το βέβαιο είναι ότι θα πιστέψουν. Γιατί? Γιατί είναι ειλικρινείς. Ζητάνε το Χριστό. Ζητάνε την αλήθεια,
γιατί ο Χριστός είναι αλήθεια. Και όταν ο άνθρωπος ζητάει την αλήθεια, όσο και δύσκολο να είναι να πιστέψει ένας άνθρωπος ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος πέθανε, τον σταυρώσανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός την τρίτη μέρα τον ανέστησε και μάλιστα με Ανάσταση, όχι σαν του Λαζάρου για να ξαναπεθάνει, αλλά με μία μοναδική Ανάσταση για αιώνια ζωή, πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών. Θα πιστέψουνε στην αλήθεια. Γιατί? Γιατί ζητάνε την αλήθεια. Και όταν ζητάς την αλήθεια, ο Θεός θα σου αποκαλύψει την αλήθεια. Όταν θέλεις το ψέμα, θα μένεις μέσα στο ψέμα. Και γνώρισαν την αλήθεια και πίστεψαν, αλλά όχι όλοι ακόμη. Και το έργο του Χριστού είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι είναι ανεστημένος. Να βοηθήσει με τις ενέργειές του, με την παρουσία του. Είναι αυτό το οποίο λέμε και ποτέ δεν έχουμε απογοητευθεί. Είσαι σίγουρος ότι ο Χριστός ανεστήθη? Εγώ είμαι. Εγώ δεν είμαι. Πήγαινε και ρώτησε τον. Εγώ δεν μπορώ να σε πείσω ότι ανεστήθη. Δεν μπορούσε να πείσει η Μαρία η Μαγδαληνή τους μαθητάς ότι ο Χριστός ανεστήθη. Εκείνος που μπορεί να μας πείσει όλους είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αλληλούια. Και αυτό είναι το θαύμα, αδερφοί. Ότι ο χριστιανισμός δεν στηρίζεται στην ανθρώπινη ικανότητα, στο ανθρώπινο κήρυγμα, στην ανθρώπινη διαδικασία. Στηρίζεται στις δυνάμεις της ουράνιες, στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και στην κοινωνία και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και εάν είναι αλήθεια αυτό, τότε εμείς είμαστε ασφαλείς. Δεν είναι ότι πιστέψαμε και καταλάβαμε ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι ότι πιστέψαμε και ο Πατέρας μας αναγέννησε. Δεν είναι ότι πιστέψαμε και καταλάβαμε και γνωρίσαμε και μας απεκαλύφθη ότι αληθώς ανέστη. Είναι ότι και εμείς αναστηθήκαμε. Γιατί ζούμε μια νέα ζωή Αναστάσεως. Μια ζωή δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Όπως ο Πέτρος, πριν γνωρίσει τον Ιησούν Ανεστημένον, τον πρόδωσε, θα έλεγα. Τον αρνήθηκε 3 φορές μπροστά σε δούλες. Όταν όμως ο Θεός τον ανέστησε, επειδή πίστεψε στην Ανάσταση του Χριστού, τότε ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Να περιμένει στα Ιεροσόλυμα μέχρι να έρθει δύναμης από τον ουρανό για να γίνει μάρτυρας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Συμπέρασμα. Αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός, εσύ, εγώ, είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρει ποιος είναι, από πού ήλθε, πού πηγαίνει και ποιο είναι το τέλος του. Η αρπαγή της Εκκλησίας, η Ανάσταση της Εκκλησίας, το τέλος μας είναι ζωή αιώνιος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε ελευθερωμένοι από την αμαρτία, από τα πάθη, από τα λάθη, γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ελεύθεροι όντες από την αμαρτία, τώρα πρέπει να δουλωθούμε εις τον Θεό για να γίνουμε υπηρέτες του Κυρίου, ως οικονόμοι των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και υπηρέτες των αδελφών μας, ως οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Ξέρουμε από πού ήρθαμε, από την αμαρτία, από το σκοτάδι. Ξέρουμε ποιος μας έβγαλε από το σκοτάδι. Ξέρουμε πού μας έφερε, στον Ιησού Χριστό. Και ξέρουμε ότι το μέλλον μας είναι στην αιώνια ζωή. Βασιλείς και ιερείς του Υψίστου. Αλληλούια. Το φαντάζεσαι?
Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα κατέβουμε μαζί με τον Χριστό σε αυτή τη γη, αφού προηγούμενα θα έχουμε αρπαχθεί και θα έχουμε συναντήσει τον Κύριό μας στον αέρα. Σε λίγο θα κατέβουμε πάνω σε λευκούς ύπους μαζί με όλους τους Αγίους και θα βασιλεύσουμε επί της γης μαζί με τον Χριστό για 1000 χρόνια. Σε λίγο, μετά τα 1000 χρόνια, θα είμαστε βασιλείς στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.